Μια πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινή καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 28 Αυγούστου 2024. Τέτοια εποχή πέρυσι ταξιδεύαμε για Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό, εναντίον Παναθηναϊκού. Φέτος όμως, δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί θα παίζαμε καμιά γεγελόνια για Europa League, παίζουμε με τη Lance για το Conference League. Αποκλειστικά με τον Άγιαξ απέναντι 13-12. Επομένως, η μοίρα μας έφερε κόντρα στη Lance για να μην θα περάσει στο Europa Conference League. Από φυσικά ότι κατάφερα και πέω στρατό άδεια για 5 μέρες. Επομένως, το καλύτερο για αυτό το κομμάτι. Πρώτο match είχαμε χάσει με 2-1. Τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε νίκη με ένα γκολ και πάνω διαφορά. Δύσκολο μεν, αλλά πιστεύω το έχουμε. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι να έχουμε. Εγώ εδώ και μεγάλο παγωδό και νικητήρι. Καλησπέρα, αδερφέ μου. Λοιπόν, δώσα προγνωστικό για αύριο Παναθηναϊκό Λανς. Την ομάδα και μόνο. Το έχουμε. Ναι. Ή κοιμόμαστε πριν. Αλήθεια. Μακάρι. Καλή επιτυχία, ρε. Είμαστε καλά. Ώρα 8.30 λοιπόν, μόλις έρθαμε στο λιμάνι του Πειραιά. Γενικά αρχίσαμε λιγάκι, το ταξίδι ήταν λίγο έτσι, είχε λίγο αεράκι. Πάμε τώρα για μετρόλο ευθεία και φύγαμε για σπίτι τον Νικιάν. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος θα κοιμηθούμε το σπίτι του Νικόλα στο νέο κόσμο. Επόμενη στάση, νέος κόσμος. Next station, νέος κόσμος. Κάτσε ρε μαλάκα, έλα, πίνεις έτσι. Δεν θέλω να μπω, ούτε το YouTube, ούτε τίποτα. Καλά, εγώ να πω ένα ευχαριστώ που με φιλοξενεί τουλάχιστον. Μάλλον να ευχαριστώ που πεις εμένα όχι στο YouTube. Έλα, ρε μαλάκα. Μια πανέμορφη καλημέρα σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 29 Αυγούστου 2024. Ο Νίκος, από ό,τι καταλάβατε, είχε νεύρα χθες. Γενικά δεν ήταν καλά του, δεν ήθελε να βγάλει βίντεο. Δεν πειράζει όμως. Σήμερα, πριν πάμε στο match, έχουμε δύο πραγματάκια να κάνουμε. Πρώτον, κούρεμα στο φίλο μου το Σπύρο, τον Πετράτο, ο οποίος είναι φοβερός και τρομερός. Και δεύτερον, πάμε στην μπουτίκ να πάρουμε μπλούζα άσπρη Φώτη Ιωαννίδη. Φύγαμε λοιπόν για τις δύο αυτές δουλειές. Λοιπόν, Σπυράκο μου, θέλω να μου κάνεις το καλύτερο κούρεμα και τις έλεγες ώρες έχουμε. Ματσάρα, εντάξει. Έγινε. Αναμένω να δω. Πάμε. Εντάξει, νομίζω φιλαράκι μου. Νομίζω φρέσ. Δεν έχω λόγια. Να σου κάνω και μια διαφήμιση, μπορώ. Σπύρος Πετράτος, παιδιά, για όποιον δεν το ξέρει και θέλει να κλείσει κουρεματάκι, αφήνω εδώ πέρα το Instagram του. Μπείτε και κλείστε κούρεμα στο φιλαράκι μου. Και αφού γίναμε ώρα και φρεσάτη, δεύτερη στάση που αλλού, μπουτίκ, ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο Μοναστηράκι. Τη βλέπετε, πανέμορφη, φύγαμε για μέσα να την τσακάρουμε. Θα ξεκινήσω λίγο από τις εμφανίσεις. Αυτή είναι των φιλικών από ό,τι βλέπετε, μία, δύο και μία τρίτη. Αυτή είναι η τρίτη φανέλα μας, λίγο μοβ, πάρα πολύ καλή. Αυτή είναι η δεύτερη, που λογικά αυτή θα αγοράσω. Πάρα πολύ όμορφη με το ΠΑΟ αυτό το ρετρό το σήμα. Και φυσικά η εντός έδρας, πράσινη, άσπρη πράσινη, πάρα πολύ όμορφη. Και αυτή εδώ πέρα κοσμή. Εδώ μερικά πόλο μπλουζάκια σε πράσινο χρώμα, σε άσπρο χρώμα, σε μπλε. Αυτό βασικά είναι t-shirt. Και αυτό όμως πάρα πολύ ωραίο. Πω και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Πράσινο μπλουζάκι, πανέμορφο. Εδώ πέρα μπουρνουζάκια, διάφορα είδη μπάνιου για τα μωράκια. Εδώ μερικά ωραία ποτηράκια και πάρα πολλέ σκούπε εδώ πέρα Παναθηναϊκού συν 1908. Πανέμορφε. Και εδώ πέρα μερικέ πράσινε, άσπρε. Εδώ γενικά είναι το τα ραφάκια. Πίνεις. Φυσικά χειμωνιάτικα είδη, κασκολάκια, σκουφάκια, καπελάκια, βλέπετε εδώ, κάποιες κορδέλες και άλλα κασκόλ στο πάτωμα. Εδώ τετράδια με θρύλο Σαραβάκο, καραγούνι, βαζέχα με τον Άγιαξ, τη σκηνή και αυτή, μερικά περιβραχιόνια, περικάρπια, καπελάκια και άλλα διάφορα είδη. Σε δύο μπαλίτσες, Παναθηναϊκός πονογράφου, είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι στα 15 ευρώ. Εδώ πέρα κάτω διάφορες σχολικές τσάντες, ακόμα μερικά μικρό πράγματα και πάνω φυσικά το σήμα. Όπως σας το είπα, αυτό ακριβώς έκανα. Άσπρη μπλούζα, αυτή είναι εκτός, ξαναλέω. Φοβερή όμως, γιατί μου αρέσει. Και το Στοίχημαν, χορηγός μας. Και το ρετρό σηματάκι, πανέμορφο. Και το Αντίτας, ο άλλος χορηγός μας. Φυσικά μπλούζα, πιονελουνού, του τεράστιου Φώτη Ιωαννίδη. Νομίζω να φύγει από την ομάδα, αλλά και να φύγει. Εγώ τον έχω στην καρδιά μου, βασικά στην πλάτη μου, να το θυμόμαστε. Όσον αφορά την τιμή, από ό,τι έκανε 85 ευρώ, με το Φώτη μαζί, σαν 93. Πιστεύω κομπλέ. Γιατί είδες έτσι. Πάμε και το φίλο της Lance. Καλησπέρα μου να μην. Bonjour. Ça va? Donne-moi une prédiction pour le match aujourd'hui. Πάω Lance. On écoute. 0, 2, 2. Τι είδε να γίνεστε, γκανιέ. Γιαί. Non. Au revoir, au revoir. Good luck, bonne chance, bonne chance. Bonne chance, bon match. Λοιπόν, η ώρα 5.30, μόλις έσαμε στην Ειρήνη, βλέπετε εδώ ανανεωμένη με τη σημεούλα μας κλασική, το κασκολάκι μας, μπλουζίτσα, τα πάντα όλα τέλεια. Μόνο κακό, ο καιρός, ξύνησε λίγο να γα***τε, χαλοβρέχει την ακριβία, δεν μας πειράζει όμως, σημαίνει το ηθικό,
και φύγαμε για μέσα. Και εδώ κλασικά το stand μας το ωραίο, κασκολάκια, μπλουζίτσες, μαύρα, άσπρα, έχει απ' όλα. Τα κασκολάκια αυτά που βλέπετε εδώ κάνουν 5 ευρώ και τα κασκολάκια αυτά με το σήμα της LANS, με το Europa Conference League και με το σήμα του Παναθηναϊκού κάνουν στα 10 ευρώ. Ξαναλέω όμως, όλα αυτά είναι μη αυθεντικά. Και με την Πράγκα πέρυσι τα ίδια καπελάκια εδώ και ο κύριος εδώ πέρα. Αδερφέ μου, ένα προγνωστικό, πώς το βλέπεις το ματσάκι σήμερα? Θα κερδίσουμε? 2-0. Το πιστεύεις? Ναι, ναι. Μακάρι. Από το στόμα σου και σου θέλω ταυτή. Ώρα 7.30 και πρώτη ομάδα που φτάνει στο ΟΑΚΑ είναι η ομάδα της LANS. Καπάκι από πίσω, η αποστολή του Παναθηναϊκού να εφήλαθε εδώ πέρα. Κύριο Κροδάνε πάνω εδώ στις κερκίδες. Η αποστολή μόλις κατέφτασε στο ΆΚΑ μας. Πάμε ρε κοουτσάρα, βάμος. Πάμε ρε Ντράγκο Πεχταρά. Πάμε ρε Μλάντε, να και ο Φίλιπ, ο Μαξ. Να και το βουνό μας, ο Ίγκασον, ο Γκέτβαϊ, άλλο βουνό. Το ταγάρι μας, εντάξει, το σχολίασε. Τσερίνιος, εδώ ο Μικρούλης, ο άλλος Μικρούλης μας. Μλάντε και Μαξίμοβιτς και στο βάθος ο Λιμιός. Έλα Φακούντο! Γεια σου Πεχταρά! Γεια σου Φωταρά! Και 3 και 2 και 1 και τσεκάρετε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται. Τσεκάρετε το ΆΚΑ, σιγά σιγά γεμίζει. Είμαστε θύρα την 29, να για το ταμπλό, Παναθηναϊκός εναντίον LANS. Όλα πανέτοιμα για το μεγάλο αυτό match. Εδώ σήμερα και κάθομαι. Εδώ τα φιλαράκια μου, καλησπέρα σε όλους, παιδιά μου. Και κάτι μου ήρθε να πω. Η Σύρος είναι πράσινη, Παναθήνα. Και Ερμούπολη, κονδύλα. Φυσικά να πω, πάνω σε κάθε θέση έχει πει ΠΑΕ ότι υπάρχουν αυτά τα πλουζάκια μαζί για την πρόκριση, τα βλέπετε. Υπάρχουν σε όλες τις θέσεις, τα οποία τα μοιράζει η ΠΑΕ για όλους τους φιλάδους να πάρουν αναμνηστικά για το σπίτι τους. Προφανώς και το βαζαλιά, παπάκι έτσι πανέμορφο, ωραίο, μαζί για την πρόκριση, πάρα πολύ ωραίο. Δύο extra large, αρκετά μεγάλο, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Είναι τσαπέ, ωραίο, μας εφαρμόζει τέλεια. Θα πάμε για εμφύλιο. Πάμε να πει Σαραφού, τη γαμώτα πλουζάκια έτσι. Σ' αρέσει? Στα 10 πόσο? Και να πω φυσικά καλύτερα ακροπολία. Τι ακροπολία? Και ακροπολία βασικά και τα πάντα. Θα πάμε μπερκεράκι, στο μαχό, γαλάτσι. Μετά το μάτς. Να και τα θέρματα. Βγαίνουν πρώτοι. Μεγάλος Dragos και ο δράκος μας. Λωτήκη μου είναι Λωτήκη. Να τον οι ήρωες μας. Πάμε πεθαρά μου. Να και ομάδα. Πάμε κερά. Να και ο Φωτάρας, να και ο Μπάκα, να και ο Τέχε και πίσω Μελίθρη. Να και τα παιδιά, καλώς τα! Καλώς τους! Η Εγκυλάνς! Όλη η ομάδα για δε θα κατσί και τρέχουνε. Να και ο φιλάθλος, πού είναι οι φιλάθλοι τους, να τι. Να και οι Γάλλοι, πάνω εδώ. Μια μερίδα είναι. Το πολύ 1500 και ούτε. Τι 1500, ούτε 1000 δεν είναι. Για κάποιο λόγο έξω ο Μαξίμοβιτς είναι πάρα πολύ καλός. Έχει το Φίλιπ έξω το Μαξ. Έχει το Μαντσίνι. Δεν μπορώ να καταλάβω το Φάκια. Βασικά στελέχη της ομάδας και είναι πληρωματική. Το πιο ζεστό σας χειροκρότημα για τους σημεοφόρους, τους αρχηγούς, των ομάδων του Παναθηναϊκού μας, της ΚΑΠΑ 19 και των δύο γυναικείων ομάδων. Αυτές οι σημαίες, για όσο ζούμε, για όσο αναπνέουμε, θα παραμείνουν όρθιες και θα κυματίζουν. Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, τα νησιά μας είναι όλοι εδώ. Με στόχο να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Γιατί ο 12ος παίκτης είστε εσείς, ο λαός του Παναθηναϊκού. Τώρα η σύνδεση του Παναθηναϊκού μας. Ρακόφσκι, Τέτε, Μακασέτας, Τσέρι, Γκέτβαϊ, Νατέροβιτς, Κότσιρας, Πελίστρι, Άραο.
κεφάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος. Εμείς να μην πω, η Ελλάδα, που είχε προλάβα, που δυστυχήσε την πάντα τα μήνα. Αναφυλάετε, 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 μεγάλε κεφάλαιε. Αναφυλάετε, 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 αναφυλάετε. Πάμε και ομαδική φωτό. Έλα χαμόγελα να βλέπω. Άγια σου έτσι. Τι θα πάρει το κέρμα, λε Αλαφού. Φωτάρα. Λε, κέρδισε ο άλλο. Πείτε μα, αλλά έχουμε πάντα εμεί. Τέλεια. Και πάμε γερά. Δεν θα στο μάτσε έγινε. Πάμε δυναμικά. Κοίτα τι, να το λαθό. Αχ, να την έκλεπε, τρε φωτάρα μου εκεί πέρα. Πάμε λίγο, έλα. Τελίστρε, παιχνάρα μεγάλο. Απ' την United, κοίτα εδώ και τα λόγου κρατάει ο μάγο. Τραβάει. Άρε μαζίσιαν, αγόρι μου. Πρώτο κόρνερ, Παναγία μου, μαλάκα. Πώς πέρασε έτσι και την άντρα το κόρνερ. Ωπα! Μα να τον εγκάμισε. Γελίε. Πάγια σου, είσαι κάρτα. Είσαι κάρτα και ταυτόν. Παρατήρηση. Φωνάζει. Ο Κλάινς Χάισλερ. 13 πάνω του Βεσίλης. Πάντως πάνω εκεί, η Δρακώση, τη Λεωνίδα, κάτι κάνουν, φωνάζουν, δεν φωνάζουν, καλά το πάνε για σήμερα. Τι έδωσε πέναλτι. Όχι ρε. Την κάμερα της, κοσμό. Τίποτα, τίποτα δεν ήτανε. Άσε ξανά. Δεν τον έβρικε καν. Γεια σου Δρακώ. Να πω ότι και επίσημα φτάσαμε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Γενικά χωρίς πολύ μεγάλη φάση, μόνο το πέναλτι που ευτυχώς είναι καλό Τραγκόφσκι. Τι πάω σπουδαίο, συνεχίζω να μην ξέρω. Μαλάκα, όπως ήταν, μη σουτάρι, μη σουτάρι. Δίνεις ρε με το πτώμα. Τι δίνεις, 80-20 που έχεις κάνει σήμερα, έλεος πια. Να το κλέψιμο. Καλό ρε, καλό. Και σπάσε. Πάλι παλιά, πάλι γιώμα. Ρε φίλε, δεν μπορούμε να σου πω τι θα γίνει κάτι μπάλα. Τι είναι, δεν μπορεί συνέχεια. Η Λάνης γενικά έχει πάρει το κέντρο αυτή τη στιγμή. Έχει την κατοχή, βλέπετε, παίζει μόνη της. Πρέπει να πιέσουμε λίγο παραπάνω, δεν ξέρω. Η πίεση δεν είναι αρκετά καλή και παίζει την μπάλα μόνη τους. Παιδιά, μόλις μπήκαμε στο 37, φάσεις ελάχιστες, τίποτα. Ακόμα το πέναλτι μου έχει δίνει και τίποτα άλλο. Δεν βλέπω. Τι άλλο αφού, πώς το βλέπεις. Βλέπω αρνείς μεταβιβάσεις και στην άμυνα και στην επίθεση. Γενικά δεν παίζουμε μπάλα, δεν παίζουμε μπάλα καθόλου. Πολλές γιώμες, χωρίς να με επιθέσεις. Πώς πέρασε ρε μαλάκα εκεί πέρα. Να μαλάκα γιατί πάει. Γεια σου ρε σκύλε. Ποταλόνσο, άστα νεύρα, αν μην φωνάζεις, τράβα τα μαλλιά σου. Πρέπει να αλλάξει κάτι από τίποτε. Η ομάδα δεν παίζει μπάλα. Δεν στην μπάλα κανείς. Κόψω ναι. Τι σου τάρι. Μπράβο ρε εθνικό τύπος. 7 πόσα 2. Και 2 καθυστερήσεις. Και παίρνει τρέχει. Και τρέχει. Πού πάει. Που τουλάει. Ημίχρονο. Μάλιστα. 0-0. Στο πρώτο 45 λεπτό στο ΆΚΑ. Και οι δύο ομάδες πάνε σε αποδυτήρια. Πρώτο μήχρονο λοιπόν, πάω Λάνς 5-0. Ό,τι είπα στο 18, ό,τι είπα στο 36, το λέω και 45. Μάτς χωρίς ουσία, χωρίς φάσεις, μόνο το πέναλτι. Ένα Παναθηναϊκός κάκιστος, πραγματικά. Βλέπω που είναι γιώμες, λέω κάτι κακό, κάτι παράλογο. Είναι κάκιστος, έχουμε κάνει ωραίες φάσεις. Ποιο είναι, τις γιώμες. Πες, ωραία, πες. Στην αρχή, καλά πέρα. Τώρα όμως, στην αρχή, θα βάλεις γκολ. Εγώ εδώ, φτάνει με τον Μανώλη, τον γνωρίζει και στη λεωφόρο, νερό παιδί, λοιπόν, Μανωνάρα μου. Να μου πεις αν θα κερδίσουμε ή όχι το έχουμε, τι θα κάνουμε, λέγε. Αντικειμενικά, Πιστεύω ναι, αν έχουμε και τον κόσμο μας, έχουμε και τον κόσμο μας στη
είτε στην κανονική διάρκεια είτε στην παράταση στα πέναλτι. Πιστεύω θα περάσουμε και είναι δύσκολο. Μπορούμε, λέει, το πιστεύει. Μπορούμε. Και φύγαμε το δεύτερο. Πάμε για να πανάθα. Πολύ δυναμικά, πήγε μαλάκα αυτά τσιτάκια, Παναγία μου, ποδιά, έκανε στο πελίτρο, άλλος, τι κάνει. Ω, μαλάκα, όποτε μπήκαμε. 245, Παναγία, καλά. Ωραίο άνοιγμα. Πες τετέ. Πες αγόρι μου, πάρ' τη μέσα. Από θέμα ζεστάματος, πάντως εγώ βλέπω Τζούρισιτς, Βαγιανίδη, Μαντσίνη, όχι είναι ο Μαξίμοβιτς και ο Σέγκεφελ, ναι, να τους. Σουτάρει κανείς, καλή αμυνά. Λάθος τα κλασικά, τα δικά μας. Πάλι με γίνει κανένα μαλακία. Ω, μαμάν, ω, μας κλεντά. Πάλι ο Τραγός και ο ήρωας εκεί. Πάμε λίγο, μωρέ. Καλό είναι. Πάτε βρε, σπρώξε την μπάλα ένας. Σπρώξε την καριόλα ένας μέσα. Μη βγάλει. Τι έπιασε. Τι έπιασε ρε μαλάκα πάλι. Τα παιδιά, αν δεν γίνουν αλλαγές, τίποτα, η ομάδα δεν τζουλάει καθόλου. Κάτωνε, μπήκε ο Βάγια, μπαίνει ο Μαξίμοβιτς και ο Μαντσίνη, για να δούμε. Κολάρα, πλασέ, παμ, πως το κάρφωσε. Πάμε λίγο ρε 13, δώσε λίγο, δώσε. Πελίστρι, ο Φρουκούντο, ο Φρουκούντο, ο Φρουκούντο. Ολέ, ολέ, κάμα το σημάνα, ολέ, ολέ. Δύο! Όχι ρε μαλάκα! Φτιάχνει κάτι κάνει κιλάν σε δύο λαχές, 13-21 μπαίνουν και βγαίνουν άλλοι δύο. Πώς ξανά είναι κάτω ο Ίγκασον, βρήκαμε την ευκαιρία από τα δικά μας αμπουλάκια, τέτοια και σχετικά, οδηγίες και νεράκια. Έχουν φτάσει στο 78, αλλά φουφουφουφου. Πάντως λίγο, hey, το έχουμε. Το έχουμε τώρα. Μαλάκα, αφού γίνεται να μιλάνε. Πρόσεχε, πρόσεχε! Άρε αμινάρα get by, γυλί του πολέμου. Όψιμο, κάποιος να διώξει. Διώξτε μωρέ. Yeah.
επόμενο νούμερο. Πόσα, 6. 6 ήταν η ώρα σου, λέει. Είτε εδώ τι έγινε, είτε εδώ. Σουτάρει Τραγόφσκι, κόντρα και ξανασουτάρει και πάλι στο δοκάρι, Πανάγιο. Μαλά και πιο πάνω στη γραμμή ο Μαξίμοβιτς. Τελευταίο λεπτό, το σταυρό μας κάνουμε, τίποτα άλλο, πως αυτή το χωράμε. Δεν περνάει, δεν περνάει, ρε. Γεια σου, ρε σκύλε, get by. Ωραίο. Μπράβο, μπράβο. Δικό μας. Έδειξε. Μπράβο ρε Ποτάρα, μπράβο ρε Μπάκα. Συνεχίσουμε δυναμικά, πάμε για conference. Θα μείνει και στην Πανάθα, θα μείνεις. Παίζε ράβι φέτος, έλα. Και εδώ πέρα παρέα με το καλαμποκάκι που πάρε τρώω μετά το. Α, θα βουλήσαμε φέτος, τι φέτος, σήμερα, λένε, φαμερό. Το εμίχρονο, ήμασταν χάλια μαύρα. Αλλά στο δεύτερο εμίχρονο κάτι διαρθώθηκε, κάτι που άλλο στα αποδητήρια, κάτι άλλαξε και έγινε μεγάλη ανθρωπή. Πράγμα δυναμικά, θα λέμε στον Ρίλου, στο Europa Conference League. Ήρθαμε πάντως στην Ελλάδα, πήρε από τις υπανάθα μας, πήραμε χρήματα, όλα πήγαν φανταστικά. Πέρα εδώ, φιλιά πολλά. Καλό βράδυ σε όλους και πάντα νίκες για πρώτη φορά στην Ελλάδα μας.